Χριστούγεννα στην πόλη μας που διοργανώνει ο Δήμος Φαρσάλων και ο Πάρκος του Δήμου Φαρσάλων για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Φέτος πάλι θα έχουμε τρία σπιτάκια, είναι στα δεξιά μου, είναι το σπιτάκι του Άι Βασίλη από τον Πάρκο, είναι το σπιτάκι των Εφών και των Παραδεκτών από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη ο Πάρκο, και το σπιτάκι των Χριστουγέννων από τον Εμπορικό Επιχειρηματικό Σύλλογο Φαρσάλων. Επίσης, υπάρχουν και άλλα σπιτάκια όπου χειροτέχνες και τοπική παραγωγή θα εκθέτουν τα προϊόντα τους. Φέτος έχουμε προγραμματίσει για όλες αυτές τις μέρες, δηλαδή από σήμερα έως και τις 5 Ιανουαρίου της νέας χρονιάς, 30 συντονικά εκδηλώσεις, όπου συμμετέχουν πάρα πολλοί φορείς και σύλλογοι του Δήμου και της πόλης μας. Θα μου επιτρέψει να τους αναφέρω. Οι 30 εκδηλώσεις περιλαμβάνουν αναβίωση ευθύμων, χοροδίες, παιδικές εκδηλώσεις όπως παραστάσεις δρόμου, θεατρικές παραστάσεις, δημιουργικά εργαστήρια, δραματοποίηση παραμυθιών, μουσικοθεατρικά, παιχνίδια, σκάκι, συναυλίες και άλλα. Στις εκδηλώσεις συμμετέχουν τμήματα υποδομής του Δήμου Φαρσάλων, σύλλογοι και φορείς της πόλης και καλλιτέχνες που έχουν προσληφθεί. Συγκεκριμένα συμμετέχουν 11 τμήματα υποδομής του Δήμου Φαρσάλων, που είναι η παιδική χοροδία της Μουσικής Σχολής του ΟΠΑΚΠΑ, η Μουσική Σχολή του ΟΠΑΚΠΑ, η ομάδα γυναικών που καπεί του ΟΠΑΚΠΑ, η Δημοτική Χοροδία Φαρσάλων του ΟΠΑΚΠΑ, το παιδικό τμήμα της Δημοτικής Χοροδίας του ΟΠΑΚΠΑ, η Δημοτική Βιβλιοθήκη του ΟΠΑΚΠΑ, τα χωριστικά του ΟΠΑΚΠΑ, η χοροδία καπή του ΟΠΑΚΠΑ,
η ορχήστρα νέων Δήμων Φαρσάλων, το ΚΘΑΠ της ΔΙΚΕΦΑ και ο παιδικός σταθμός της ΔΙΚΕΦΑ. Συμμετέχουν επίσης 13 σύλλογοι και φορείς της πόλης μας, που είναι ο Εμπορικός Επιχειρηματικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων, η Φιλαρμονική Φαρσάλων που παρίσταται και είναι σήμερα μαζί μας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ντόπιων Επαρχίας Φαρσάλων, ο Ελιπαίας, η Χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Μικρασιατών Επαρχίας Φαρσάλων, η Παραδοσιακή Χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Ντόπιων, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, το Σκακιστικό Τμήμα του Γυμναστικού Συλλόγου Φαρσάλων, τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Παράρτημα Φαρσάλων Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός της Ιερέας Μητρόπολης Θεσσαλιόπεδος και Αφανάγιο Φαρσάλων, το Οδείο Περίτεχνων, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Παπαδοπούλου, το Μουσικό Εργαστήρι 321, το Κέντρο Παρέμβαση, αλλά και πολίτες εθελοντές, παλιοί DJ της πόλης που θα στηρίξουν μια εκδήλωση για το Εθνικό Παδοπολείο. Καλλιτέχνες που έχουν προσκληθεί, η Θεατρική Ομάδα Πασπαρτού, το Δημιουργικό Εργαστήρι Καλλικάτζαρη, συγγνώμη Καλλικατζούρα, αλλά και τρεις συναυλίες με την Ελένη Πασπαλά για τη στήριξη του Δημιουργικού Παδοπολείου, του Σανφάν Κατέ, τον Αποστόλη Μόσιο, αλλά και δύο μουσικές παραστάσεις με το φωνητικό και το φυσικό σύνολο του Σύμφωνου Οδείου Λάρισσας, αλλά και τη Στέλλα Βαλάση και τους Duo New Visions, δύο Ιταλούς μουσικούς. Σήμερα έχουμε μαζί μας την Φιλαρμονική Φαρσάλων, που θα μας παρουσιάσει ένα μουσικό πρόγραμμα με ορταστικά τραγούδια, αλλά και την παιδική χοροδία της Μουσικής Σχολής του ΟΒΑΚΒΑ, που θα αποδώσει ένα μικρό καλλιτεχνικό πρόγραμμα που συγκινάει τα τραγούδια. Στη συνέχεια θα δοθεί μια παράσταση δρόμου από τη Θεατρική Ομάδα Πασπαρτού, που στο πρώτο μέρος της δύο καταπληκτικοί ζογκλέρ θα παρουσιάσουν κάποια κόλπα εδώ στους μικρούς μας φίλους, και στη συνέχεια οι καλλικάτζαροι θα κάνουν διάφορες αταξίες, να μην πω την έκπληξη. Πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, καλώ τον Δήμαρχο Φαρσάλων, τον Άρη Καραχάλιο, για τις ευχές του, αλλά και να ανάψει το Χριστιανό του Δέντρου. Καλησπέρα φίλες και φίλοι και αγαπητά μας μικρά παιδιά. Από αρχής να ξεκαθαρίσω, η απόψινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη σε όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν το έτος τούτο, σε όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2018. Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συνεχών εκδηλώσεων, όπως προείπε ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΒΑ, ο κ. Κώστας Δελός, περί 30 τον αριθμό. Το σημαντικό ότι είναι εκδηλώσεις που γίνονται από φορείς, συλλόγους, οργανώσεις του τόπου μας, του Δήμου μας, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε εκδηλώσεις από τους πολίτες για τους πολίτες, από τους δημότες για τους δημότες. Και αυτό είναι το σημαντικό. Πολλές εκδηλώσεις ποιότητας με χαμηλό κόστος. Εφέτος θεωρώ ότι έχουμε επιτύχει το στόχο που ήταν ο πολύ καλύτερος φωτισμός σε σχέση με κάθε άλλη προηγούμενη χρονιά και η επάψη του αριθμού των σπιτιών. Είναι πλέον ήδη 8 τον αριθμό από 4-5. Του χρόνου σε τους να είναι 12. Για να έχουμε διαρκώς επάπτυση αριθμού συμμετεχόντων, χωρέων αλλά και εμπόρων, χειροτεχνών και τοπικών παραγωγών. Σειρά εκδηλώσεων που πρέπει διαρκώς να εμπλουτίζονται για να αποκτήσουν θεσμικό χαρακτήρα και να τονίζουμε την ποιότητα και τις δράσεις του τόπου μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Μαέστρο, την Πρόεδρο, τα μέλη του Δέντρου Σύμματος της Φιλαρμονικής και τα μέλη της Φιλαρμονικής που είναι απόψε μαζί μας, τα παιδιά της Μουσικής Σχολής που αποτελούν την παιδική χοροδία και την διευθύντρια της σχολής, την κυρία Κέλλη Ζαπάλου. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους εκείνους τους σπιτιακούς παράγοντες που αυτές τις μέρες έδωσαν το είναι τους για να στηθεί ο διάκοσμος της πόλης και των χωριών, και βέβαια να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους τους συνεργάτες μου, ερετούς, ιδιαίτερα στον Κώστα του Περλό που έχει την επιμέλεια όλων των εκδηλώσεων. Θα ήταν παράληψη να μην ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον μοναδικό ηλεκτρολόγο που έχει ο Δήμος, τον Νίκο Θεοφαρόπουλο, που είναι σας πληροφορώ αγχωμένο σπίτι που δεν ανάψει. Είμαστε έτοιμοι να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και με το καλό ευτυχισμένο το 2019.
Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad.
Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά τη μουσική σχολή του ΟΠΑΚΠΑ και στου δασκάλου του που του συνόδευαν και στην κυρία Γκέλη Ζαβάλου, την διοικητική διευθύντρια τη σχολή. Επίση, πολλά συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φιλαρμονική Φαρσάλο και τη Μαέσκο τη φιλαρμονική. Τώρα, στη συνέχεια, έχουμε την παράσταση δρόμου, η οποία θα γίνει εκεί μπροστά στα σπιτάκια. Παρακαλώ, λίγο να ελευθερωθεί ο χώρο. Μπροστά στα σπιτάκια θα γίνει η παράσταση δρόμου πρώτα με του ζογλέρ και μετά με τους καρικατζάρους. Λίγο να ελευθερωθεί ο χώρος και μπροστά στα σπιτάκια και τα μικρά παιδιά γύρω γύρω και να βλέπουν.